Γεια σας. Στο προηγούμενο βίντεο είχαμε μείνει που πήρα την ανάλυση χώματος από το χημείο Πασιά στη Λαμία. Εδώ βλέπετε τα τρία βασικά στοιχεία που είναι το άζωτο, ο φόσφορος και το κάλιο να είναι κάτω από τις φυσιολογικές τιμές. Πιο χαμηλά είναι όμως και η οργανική ουσία. Επίσης, ο λόγος ασβέστιο προς μαγνήσιο είναι κάτω από το όριο, γι' αυτό χρειάζεται θυϊκό ασβέστιο. Ανέβηκα λοιπόν στο χωριό και αφού δεν κατάφερα να συνεννοηθώ με γεωπόνο, αποφάσισα να εφαρμόσω τη γνωμοδότηση του χημείου. Έψαξα λοιπόν για κοπριά, αλλά δεν βρήκα αυτή την εποχή. Έτσι άρχισα να ψάχνω εναλλακτική λύση στο διαδίκτυο. Έπεσα σε ένα βίντεο που ρίχνουν στο έδαφος με ψεκαστήρα χωμικό κάλιο για να αναπληρώσουν την οργανική ουσία. Μου το είχε αναφέρει και ο κύριος Πασιάς αυτό σαν εναλλακτική. Και μετά έπεσα πάνω σε ένα βίντεο της Βιοστάλης για το Super Organ. Έχω δει πολλά βίντεο να το χρησιμοποιούν καλλιεργητές τελευταία με καλά αποτελέσματα όπως λένε. Μάλιστα το έχω χρησιμοποιήσει και εγώ στα δεντράκια που φύτεψα πέρυσι. Το κόστος του είναι για τις μεγάλες ελιές 2 ευρώ το δέντρο, όσο δηλαδή κοστίζει και το τσουβάλι η κοπριά. Αγόρασα λοιπόν από τη Βιοστάλη στον Ταύρο όσο χρειαζόμουν για 50 δέντρα. Και ενώ περίμενα μια βροχερή ημέρα για να το εφαρμόσω, έψαχνα στην περιοχή για θηϊκό ασβέστη, χωρίς αποτέλεσμα. Οπότε θα κατέβω να αγοράσω μόνος μου στον ασπρόπυργο σε λίγες ημέρες. Σήμερα είναι 29 Ιανουαρίου και αύριο δίνει βροχή στο χωριό. Οπότε φορτώνω το Super Organ για να πάω να το εφαρμόσω σήμερα. Κάηκα πέρσι με την ανομβρία και φέτος δεν θα ξεκινήσω αν δεν βρέχει σίγουρα. Αυτό εδώ είναι το κτήμα που θέλει φροντίδα. Θα σας προξενήσει εντύπωση που βάζω το λίπασμα σε σακούλες, ζυγίζοντάς τες να είναι 3 κιλά ή μία. Ο λόγος είναι ότι δεν μπορώ να κατεβάσω με καρότσι το λίπασμα, ούτε να το μεταφέρω στα χέρια γιατί είναι όλο πεζούλες με πέτρες το κτήμα. Έτσι σιγά σιγά θα τα καταφέρω, χωρίς να σηκώνω πολύ βάρος. Το Super Organ περιέχει περίπου 70% οργανική ουσία και 40% χωμικά οξέα. Σκέφτομαι δε, επειδή περιέχει άζωτο, φόσφορο και κάλιο, να το συνυπολογίσω στο λίπασμα που θα ρίξω για να εξοικονομήσω χρήματα. Γιατί σκοπεύω να ρίξω και λίπασμα, επειδή θέλει ενίσχυση σε άζωτο, φόσφορο και ιδιαίτερα κάλιο. Το Super Organ διαβεβαιώνει ότι περιέχει και τα ιχνοστοιχεία χαλκό, ψευδάργυρο και βόρειο. Θα δούμε και θα κρίνουμε. Πάντως, εγώ το δοκιμάζω όχι μόνο αφήνοντας δύο δέντρα χωρίς να ρίξω Super Organ σε αυτό το κτήμα, αλλά φεύγοντας όπως πήγαινα για το χωριό, σταμάτησα σε ένα άλλο κτήμα μου και έριξα 3 κιλά από αυτό μόνο σε ένα δέντρο. Για να δούμε τη διαφορά από τα άλλα. Στο επόμενο κτήμα που πήγα, έριξα σε ένα δέντρο 3 κιλά για δοκιμή και σε αυτό και σε ένα άλλο έριξα σε μια μεριά μόνο τοπικά για να δω τι θα γίνει. Θα πειραματίζουμε πάντα για να μαθαίνουμε όλοι. Το απόγευμα της ίδιας μέρας πήγα στα τελευταία νεόφυτα που έχω να ετοιμάσω και αυτά για το χειμώνα. Σε αυτά έκανα ένα βήμα παραπάνω βάζοντας προστασία στη βάση του κορμού με μια σωλήνα για να μην τα χτυπάει το χλωροκοπτικό το καλοκαίρι. Μετά τύλιξα τον κορμό με πλέγμα για να μην τον ξεβλουδίζουν τα ζαρκάδια. Επίσης πλέγμα έβαλα και στην κορυφή για τα γίδια. Τελειώνοντας έριξα και σε αυτά από ένα κιλό Super Organ. Αργότερα τέλος Φεβρουαρίου θα έρθω και εδώ να τους ρίξω λίπασμα γιατί δεν τους έριξα πέρυσι καθόλου. Το επόμενο βήμα μόλις πάρω πρόγνωση για καλή βροχή θα είναι να ρίξω το θηϊκό ασβέστιο και το σύνθετο λίπασμα. Εδώ θα ήθελα να σας δείξω με χαρά και το αποτέλεσμα από τη βασική ανάλυση ελαιόλαδου που έκανα. Ο χαρακτηρισμός από το χημείο του κυρίου Πασιά είναι εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο με άριστη ισορροπία γεύσης. Θα μου πείτε δεν το ήξερες. Ναι, βασικά το ήξερα, αλλά φέτος υπήρχε υποψία λόγω της ξηρασίας ότι μπορεί να έχει αλλοιωθεί η γεύση. Οι περισσότεροι ερασιτέχνες νομίζουν ότι αρκεί να είναι κάτω από 0,8 η οξύτητα του ελαιόλαδου για να χαρακτηρίζεται παρθένο. Όμως δεν φτάνει αυτό. Υπάρχει και η πρωτογενής και η δευτερογενής οξύδωση του λαδιού, που ελέγχονται με τους δείκτες Κ και ΔΚ. Όπως επίσης και ο αριθμός των υπεροξυδίων μπορεί να δείξει καταστροφή της ποιότητας του ελαιόλαδου. Γι' αυτό εγώ δίνω μεγάλη σημασία με το μάζεμα του καρπού. Δεν το βάζω σε πλαστικά τσουβάλια, το πάω την ίδια μέρα για άλεσμα, το αποθηκεύω σε ίνοξ στο υπόγειο, φροντίζω να μην έρχεται σε επαφή με τον αέρα. Έτσι οι μετρήσεις μου είναι πολύ καλές. Η οξύτητα είναι μία γραμμή, οι τιμές Κ είναι κάτω από το μισό του ορίου για εξαιρετικά παρθένο, η δε τιμή ΔΚ είναι 5 φορές κάτω. Επίσης ο οργανωληπτικός έλεγχος είναι πολύ καλός και με 0 ελάττωμα. Είμαι χαρούμενος λοιπόν. Τώρα θα τα ξαναπούμε όταν βρέξει και ρίξω το λίπασμα. Μετά, τέλος Φλεβάρι, αρχίζουν τα δύσκολα με τα κλάδεματα. Γεια και χαρά σας.